ακούστηκαν προβλήματα της αγροτιάς. Όμως είναι πολλά, είναι μεγάλα, είναι διαχρονικά. Και σήμερα οξύνονται ακόμα περισσότερο. Εξαιτίας του ενεργειακού που αυξάνει το κόστος παραγωγής και αυτές οι υψηλές τιμές θα συνεχιστούν να αυξάνονται με τον υπεριαλιστικό πόλεμο που θύματα είναι οι λαοί των εμπλεκόμενων χωρών αλλά αγγίζει, επηρεάζει τους λαούς όλου του κόσμου. Αφού οι οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις αυτής της σύγκρουσης έχει επιπτώσεις στους πάντες. Συνεπώς και στους Έλληνες αγρότες και συνολικά στη χώρα μας. Ωστόσο η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει σε μεγάλο βαθμό ενεργειακή αυτάρκεια σε προσιτές τιμές εάν έκανε χρήση των εγχώριων πηγών. Υδροηλεκτρικά και λιγνίτη, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία που συρρυκνώνει τους παραγόμενους ρήπους. Έτσι θα εξασφάλιζε φτηνή ενέργεια στην παραγωγική διαδικασία και στα ατομικά νοικοκυριά. Όμως, όλοι σας συμφωνήσατε στη δίκαιη μετάβαση, όπως λέτε, αυτή την εγκληματική απολιγνητοποίηση, κλείνοντας λιγνητικές μονάδες, γιατί έτσι έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή τις ξεπουλάτε, στέλνοντας στην ανεργία πάνω από 15.000 εργαζόμενους και προωθείτε την ακριβή ενέργεια από τις ΑΠΕ. Εξασφαλίζοντας έτσι την κερδοφορία στους επιχειρηματικούς ομίλους των αιωλικών πάρκων, καταστρέφοντας ακόμα και προστατευόμενες οικολογικά περιοχές με τις ανεμογεννήτριες, γιατί δεν υπάρχει σχέδιο, είναι τι θα οικονομήσει το κεφάλαιο, αλλά και καταστρέφοντας αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε βάρος του διατροφικού τομέα, για χάρη των φωτοβολταϊκών. Αυτή είναι η πολιτική όλου σας αυτό το κομμάτι. Και τώρα διαφημίζατε και οι βουλευτές του Κινάλ με ύμνους αυτή την ακριβή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εξασφαλίζει ενεργειακή φτώχεια στο λαό. Επίσης, είναι άδικο και εξοντωτικό αυτό που όλοι μαζί πάλι στο τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ το ψηφίσατε, δηλαδή την κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες και η κυβέρνηση τώρα κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων μιλάει για ανέξοδες υποσχέσεις. Ταυτόχρονα όλες οι κυβερνήσεις δίνεται 370 εκατομμύρια το χρόνο για επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωση σε εφοπλιστές, μεγαλοκλινικάρχες, μεγαλοξενοδόχους και ούτε καθεξής. Αυτή είναι η ταξική πολιτική όλων σας και θύματα είναι και η αγροτιά. Συνεπώς, είναι δίκαιο το αίτημα των 36 μπλόκων των αγροτών για μείωση του κόστους παραγωγής, με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για το ρεύμα, με αφορολόγητο πετρέλαιο. Και συσκοφεύεται, τους κοροϊδεύεται. Αλλά και σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Για να μην ξεχνιόμαστε, είναι δημιούργημα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Και το συντήρησαν αναλύωτο όλες οι κυβερνήσεις. Το χαρακτηριστικό του χαρατσώνει και δεν αποζημιώνει το σύνολο της καταστροφής που υφίστανται η παραγωγή των αγροτών, αφού συνοδεύεται με τεράστιους κόφτες. Στην καλύτερη περίπτωση, στην καλύτερη, για την καταστροφή 100% αποζημιώνεται μόνο το 70% και κάτω. Αυτό κάνετε. Όμως το τσουχτερό ασφάλιστρο το παίρνετε. Ακόμα δεν αποζημιώνει την ακαρπία. Ειδικά στους ελαιοπαραγωγούς και στα εσπυροειδή οι διαμαρτυρίες είναι καθημερινές. Τι ζητούν οι αγρότες?
Προστασία από τις φυσικές καταστροφές με υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής, καθώς και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%. Αλλά και στην κτηνοτροφία, την τελευταία δεκαετία, με την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, επιταχύνθηκε η συγκέντρωση στην αγελαδοτροφία γαλακτοπαραγωγής, όπου όλοι σας αποδεχτήκατε να καταργηθεί ακόμα και το ελάχιστο που ίσχυε, το πενθήμερο, στη διάρκεια ζωής του αγελαδινού γάλακτος. Και προστάτευε σε ένα βαθμό την εγχώρια παραγωγή από το πολύ φτηνότερο εισαγόμενο γάλα. Το ψηφίσατε όλοι σας το τρίτο μνημόνιο, μαζί και τη χρήση συμπυκνωμένου γάλακτος στο γιαούρτι, δηλαδή την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ υιοθετήσατε. Έχει προχωρήσει η συγκέντρωση και στην εγωπροβατοτροφία. Σε αυτό συνέβαλαν και οι τεράστιες καταστροφές από διάφορες ζωονόσους όλα τα προηγούμενα χρόνια ως αποτέλεσμα της αποδιάρθρωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Αλλά και σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, ναι, είναι αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή. Ευνοεί τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις σε στρεμματική γη. Εμείς στηρίζουμε αυτό που διεκδικεί το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή σύνδεση επιδότησης με παραγωγή. Θα μπορούσα να αναφερθώ και να περιγράψω και άλλους δυσμενείς όρους για την επιβίωση των αγροτών και να θέσω και το ερώτημα, πώς σε τέτοιες περιπτώσεις να προσελκύσετε νέους αγρότες? Πώς θα μείνει ο νέος στο χωριό με τα 5-10 χιλιάρικα που τους δίνετε όλες οι κυβερνήσεις και με χίλιες δυο δεσμεύσεις και έξοδα? Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Για να ανοίξει κάποιος ένα αγροτικό νοικοκυριό, χώρια που όλες οι κυβερνήσεις φροντίσατε να κλείσετε σχολεία, να διαλύσετε κέντρα υγείας, περιφερειακά νοσοκομεία, πώς θα ζήσει ο νέος στην Ήπεθρο, πώς θα κάνει οικογένεια, με τι υποδομές? Όμως διαφημίζεται τις ευρωκοινοτικές ενισχύσεις. Δεν έσωσαν αυτές τις δεκαετίες τους μικρομεσαίους αγρότες. Έχει χειροτερέψει η θέση τους και ένα μεγάλο ποσοστό έχει ξεκλειριστεί, γιατί το 80% αυτών των ενισχύσεων πάει στο 80%, δηλαδή στους μεγαλοαγρότες, μεγαλέμπορους, μεταποιητές. Εκεί καταλήγουν οι ενισχύσεις, γιατί η κοινή αγροτική πολιτική σημαίνει διεθνοποιημένος μονοπωλιακός καπιταλισμός που στραγγαλίζει τον βιοπαλαιστή, τον συνθλίβει στον ανταγωνισμό με τα μονοπόλια. Συνεπώς, τα προβλήματα των βιοπαλαιστών αγροτών δεν θα συμφωνήσουμε, κύριοι του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι λόγω έλλειψης σχεδίου συγκροτημένης αγροτικής πολιτικής, όπως κατηγορείται η σημερινή κυβέρνηση. Έχει αγροτική πολιτική, είναι η κοινή η ΚΑΠ που στηρίζετε όλοι σας, την ψηφίσετε, την υλοποιείτε, δημιουργώντας βάσανα και ξεκλειρίζοντας τους αυταπασχολούμενους αγρότες. Βεβαίως και ολόκληροι τομείς, κύριε Υπουργέ, έχουν μείνει εκτός από τις ενισχύσεις του COVID. Ο αμπελοϊνικός τομέας στραγγαλίζεται και είναι συνδεδεμένος και με τον τουρισμό. Υπήρχε υπόσχεση ότι θα ενταχθεί στην ομάδα αποζημίωσης του COVID, δεν έχει υλοποιηθεί. Αλλά και στη χθεσινή συνάντηση των αγροτών με υπουργικό κλιμάκιο, στα λόγια, ναι, αναγνώρισε τα προβλήματα και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Όμως, η απάντησή της ήταν ψίχουλα κοροϊδίας. Μας τα επανέλαβε και σήμερα ο κύριος Υπουργός. Τα θεωρούμε ντροπή. Πρέπει να τους αντιμετωπίσετε, γιατί ναι, θέλετε πρωτογενή τομέα, αλλά να παράγετε από τους μόνο από μεγαλοαγρότες, γιατί σε τελευταία ανάλυση, αν δεν έχει πρώτη ύλη, πώς θα δουλέψει η μεταποίηση. Θέλετε να εξοντώσετε ό,τι έχει μείνει από μικρομεσαία αγροτιά. Όμως να ξέρετε, ο αγώνας τους αφήνει παρακαταθήκη. Συνεχίζεται, όπως είπαν, με άλλες μορφές, συμμετέχοντας στα μεγάλα συλλαλητήρια που οργανώνονται αύριο και τις επόμενες μέρες σε μια σειρά πόλεις της χώρας και εδώ στο Σύνταγμα 12 η ώρα. Δηλαδή,
διαδηλώνουν όλοι οι εργαζόμενοι ενάντια στην ακρίβεια για την ουσιαστική προστασία της υγείας του λαού, αλλά και ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία, απαιτώντας καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο.